Θα εξετάσουμε τώρα τον αλγόριθμο Bellman-Ford για την έβρεση συντομότερων μονοπατιών. Ο αλγόριθμο Bellman-Ford, σε αντίθεση με τον αλγόριθμο του Dijkstra, χρησιμοποιεί δυναμικό προγραμματισμό. Τι σημαίνει αυτό, Η αλγοριθμική τέχνη του δυναμικού προγραμματισμού είναι ότι ελέγχουμε πάντα όλε τι δυνατέ λύσει και επιλέγουμε πάντα τη βέλτιστη. Ελέγχουμε όμω όλε τι δυνατέ λύσει. Προφανώ είναι μια τεχνική, μια στρατηγική που είναι πιο αργή από, τον, από τη στρατηγική των greedy αλγορίθμων, των άπλιστων, αλλά είναι μια στρατηγική που θα μα δώσει τη βέλτιστη λύση, γιατί δεν εξετάζει τοπικά το πρόβλημα. Ο αλγόριθμο Μπέλμαν Ford προτάθηκε από τον Σίμπελ το 1955, αλλά πήρε το όνομα των Ρίτσαρντ Μπέλμαν και Λέστερ Φόρντ, που τον δημοσίευσαν ανεξάρτητα το 1956 και το 1958. Ο Έντουαρτ Μουρ επίση δημοσίευσε τον αλγόριθμο το 1957 και γι' αυτό το λόγο ονομάζεται και αλγόριθμο Μπέλμαν Φόρντ Μουρ. Τι λέει τώρα ο αλγόριθμο Μπέλμαν Φόρντ, βλέπουμε εδώ ένα γράφο. Βλέπουμε ότι έχει 7 κορυφέ, κάνει 7 πλην 1, 6 επαναλήψει. Θα εξετάσει λοιπόν 6 φορέ το κόστος που υπάρχει για να μεταβεί από μία κορυφή προς όλες τις άλλες. Άρα θα εξετάσει όλες τις ακμές του γράφου και θα τις επανεξετάσει έξι φορές διαδοχικά. Πώς θα τις εξετάσει δηλαδή, με την ίδια λογική που είδαμε και προηγουμένως, θα δει το κόστος που έχει η κορυφή, που κουβαλάει η κορυφή μέχρι εκείνη τη στιγμή, συν το κόστος που μπορεί να έχει για να μεταβεί από την κορυφή U στην κορυφή V. Αν το άθροισμα του κόστους που κουβαλούσε U συν το κόστος της ακμής είναι μικρότερο από το κόστος που έχει ήδη η κορυφή V, τότε η κορυφή V θα πάρει αυτό το κόστος που είναι μικρότερο. Επομένως, όπως το έχουμε γράψει εδώ, αν DU συν C U, v, είναι μικρότερο του DV, του κόστους που, έχει ήδη η κορυφή V, τότε το κόστος της κορυφής V θα γίνει ακριβώς όσο ήταν το κόστος της κορυφή U, συν το κόστος της ακμής, της μετάβασης δηλαδή από τη U στη V. Κάνουμε στην αρχή λοιπόν μία λίστα ακμών, καταγράφουμε όλες τις ακμές που υπάρχουν, V1, V2, V1, V3, V1, V4, V2, V5, V3, V2 V3, V2 V3, V5 V4, V3 V4, V6 και V5, V7 και V6, V7 αντίστοιχα δεν έχει σημασία η σειρά που θα τα καταγράψετε γιατί έτσι κι αλλιώς θα εξετάσουμε όλες τις ακμές πάμε λοιπόν να δούμε πως εφαρμόζεται ο αλγόριθμος Bellman-Ford. Το αρχικό κόστος λοιπόν του κόμβου V1 είναι 0. Και όλων των άλλων κόμβων και όλων των άλλων κορυφών θα είναι συνάπειρο. Επομένως και η V6 θα έχει συνάπειρο, η V4 συνάπειρο, η V3 συνάπειρο. Και τώρα εξετάζω μία μία τις ακμές που έχω καταγράψει και θα αλλάξω αντίστοιχα το label, το κόστος που έχω πάνω. Το V1, V2, 1 2 θα δω σύμφωνα με τον τύπο του αλγόριθμου Bellman Ford, αν 0 συν 6 είναι μικρότερο από το συνάπειρο. 0 συν 6 είναι μικρότερο από το συνάπειρο, επομένως 6. Στη συνέχεια εξετάζω το V1, V3, 0 συν 5 είναι μικρότερο από το συνάπειρο, Επομένω, θα γίνει 5. Το V3 θα γίνει 5. V1, V4, 0 c 5 είναι μικρότερο από το συνάπειρο. Επομένω θα γίνει 5. Και στη συνέχεια εξετάζω το V2V5. 6 πλην 1 μου κάνει 5. Είναι μικρότερο από το συνάπειρο. Στη συνέχεια εξετάζω το V3V2. 5 πλην 2 μου κάνει 3. Επομένω το 6 θα γίνει 3. Στη συνέχεια, εξετάζω το V3, V5. 5 συν 1 μου κάνει 6, που είναι μεγαλύτερο από το συν 5, αλλά δεν το αλλάζω το V5. Στη συνέχεια, εξετάζω το V4, V3. V4 έχει 5. Το V3 έχει 5. Επομένως, 5 πλην 2 μου κάνει 3, που είναι μικρότερο από το 5. Επομένω το V4, V3, επαναλαμβάνω, μου κάνει 5 πλην 2, 3, που είναι μικρότερο από το 5, αλλά το V3 θα γίνει 3. Εξετάζω το V4, V6, 5 μείον 1, μου κάνει 4, που είναι μικρότερο από το συνάπειρο. Και στη συνέχεια, V5, V7, μου κάνει 5 συν 3, 8, που είναι μικρότερο από το συνάπειρο, αλλά 4 συν 3 που είναι το V6V7, η τελευταία ακμή που θα δω, 4 συν 3 μου κάνει 7 που είναι μικρότερο από το 8. Επομένω, το label τη V7 θα γίνει 7. Αυτή ήταν η πρώτη μου επανάληψη. Αυτή ήταν η πρώτη επανάληψη. Θα κάνουμε συνολικά 6 επανάληψεις, έχουμε άλλε 5. Άρα, συνεχίζουμε τώρα με τη δεύτερη επανάληψη. Θα κάνουμε ακριβώ την ίδια διαδικασία. Θα εξετάσουμε το V1, V2. 0 συν 6 μου κάνει 6 που είναι μεγαλύτερο από το 3 επομένως το V2 δεν το αλλάζω παραμένει 3 σε συνέχεια V1 V3 0 συν 5 το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 3 επομένως ούτε το V3 το αλλάζω παραμένει 3 σε συνέχεια V1 V4 0 συν 5 το οποίο κάνει 5 το οποίο δεν είναι μικρότερο από το 5 που έχει δει το V4 αλλά δεν το αλλάζω V2 V5 3-1 κάνει 2, το οποίο είναι μικρότερο από το 5 και το αλλάζω. Άρα το V5 έγινε 2. Στη συνέχεια V3-V2, το οποίο έχει 3-2-1, το οποίο είναι μικρότερο από το 3, επομένως το V2 θα γίνει 1. Στη συνέχεια V3-V5, 3-1, μου κάνει 4, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 2, δεν το αλλάζω. Στη συνέχεια V4, V3, 5, μείον 2 μου κάνει 3, αλλά το V3 έχει ήδη 3, δεν είναι λοιπόν μικρότερο από το 3. V4, V6, 5, μείον 1, 4, δεν είναι μικρότερο από το 4, δεν το αλλάζω. V5, V7, 2, συν 3 μου κάνει 5, επομένως αλλάζω το 7 και το κάνω 5 για το V7. Και στη συνέχεια V6, V7, 4 συν 3, 7, δεν είναι μικρότερα το 5, άρα δεν το αλλάζω. Τελείωσε και η δεύτερη επανάληψη, συνεχίζω με την τρίτη επανάληψη, όπου εξετάζω και λέω σαν από την αρχή, αν το V1, V2, 0 συν 6 είναι μεγαλύτερο από το 1 που έχει ήδη το V2, 0 συν 5 είναι μεγαλύτερο από το 3 που έχει ήδη το V3, 0 συν 5 για το V1, V4, δεν είναι μικρότερο το 5 που έχει ήδη το V4. V2V5 1 πλην 1 μου κάνει 0, το οποίο είναι μικρότερο από το 2 που έχει ήδη. Στη συνέχεια, V3V2 3 μείον 2 μου κάνει 1, δεν αλλάζει το V2. V3V5 3 και 1, 4 είναι μεγαλύτερο από το 0 που έχει ήδη. Και στη συνέχεια V4, V3, 5, 1, κάνει 4, δεν είναι μικρότερο από το 4. V4, uh, V6, 5, μείον 1, 4. V5, V7, επίσης 0, συν 3, είναι μικρότερο από το 5, επομένως γίνεται 3. 4 συν 3 για το V6 V7 μου κάνει 7 το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 3 δεν το αλλάζω. Συνεχίζω με την επόμενη επανάληψη και διαπιστώνω ότι 0 συν 6 είναι μεγαλύτερο από το 1, άρα το V2 δεν το αλλάζω. Πάω V1V3, 0 συν 5 είναι, μου κάνει 5, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 3 που έχει ήδη το V3, δεν το αλλάζω. V1V4, 0 συν 5 είναι ίσο με το V4, επειδή δεν το αλλάζω το V4. Πάω τώρα πάνω V2V5. 1 μείον 1 μου κάνει 0, το οποίο είναι ήδη 0, άρα δεν το αλλάζω. V5, ε, V2, V5 ήταν αυτό. V3, V2, 3 που είχε ήδη, μείον 2 μου κάνει 1, επομένω δεν το αλλάζω το V2. Στη συνέχεια V3, V5, 3 συν 1 μου κάνει 4, το οποίο είναι Μεγαλύτερο από το 0 που έχει ήδη το V5, άρα δεν το αλλάζω και το V5. Στη συνέχεια, V4V3 το οποίο είναι 5 μείον 2 μου κάνει 3, το οποίο δεν είναι μικρότερο από το 3, άρα δεν το αλλάζω και το V3. Στη συνέχεια, V4V6 5 1 4. Επομένω δεν το αλλάζω το 4, γιατί δεν είναι μικρότερο. Και στη συνέχεια. V5, V7, 0 συν 3, 3. Δεν αλλάζω και το V7 γιατί δεν είναι μικρότερο από το 3. Και V6, V7, 4 και 3, 7. Επίση δεν το αλλάζω. Και θα διαπιστώσετε ότι αν κάνετε και την 5η και την 6η επανάληψη, όπω και στην 4η, δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε κάτι. Επομένω, αυτή είναι και η λύση, η βέλτιστη λύση του αλγόριθμου Bellman-Ford σε έναν γράφο με αρνητικά Επομένω Επομένως, η λύση είναι ότι για τον V1 το κόστος είναι 0, για τον V2 το κόστος είναι 1, για τον V3 το κόστος είναι 3, για τον V4 το κόστος είναι 5, για τον V5 το κόστος είναι 0, για τον V6 το κόστος είναι 4 και για τον V7 το κόστος είναι 3. Επομένω αυτή είναι και η λύση εφαρμογής του αλγόριθμου Μπέλμαν Ford. Το μειονέκτημα τώρα του Bellman Ford είναι ότι ο Bellman Ford δεν εφαρμόζεται σε γράφους που περιέχουν κύκλους με αρνητικά βάρη. Α δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα εφαρμογή του αλγόριθμου Bellman-Ford. Εδώ έχουμε τέσσερις κορυφές, v 4 κορυφέ, άρα β ίσον 4. Επομένω θα κάνουμε V 1 ίσον 3 επαναλήψει. Λοιπόν. Βλέπουμε εδώ τη λίστα των ακμών. Έχουμε πάρει όλε τι ακμέ. Έχουμε το V3V2, V4V3. Επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία ε, τη σειρά που θα καταγράψετε τι ακμέ. V1V4, V2V1 και V2V4. Αφού κάθε φορά εξετάζουμε όλε τι ακμέ. Σε κάθε επανάληψη εξετάζουμε όλε τι ακμέ. Ξεκινούμε από το V1. Είναι ο αρχικό μου κόμβο. Επιμένω, βάζω κόστο 0 και σε όλους τους υπόλοιπους κόμβους βάζω συν άπειρο. Εδώ συν άπειρο, και εδώ συν άπειρο. Εξετάζω λοιπόν το V3, V2 για αρχή. Άπειρο μείον 10 είναι, μου κάνει άπειρο, δεν είναι μικρότερο από το άπειρο. V4, V3, άπειρο συν 3, επίσης δεν είναι μικρότερο από το άπειρο. V1, V4, 0 συν 5 μου κάνει 5, το οποίο είναι μικρότερο από το συνάπειρο πομένος το V4 θα γίνει 5. Σε συνέχεια εξετάζω το V2, V1, άπειρο συν 4. Σε συνέχεια το V2, uh, V4, το οποίο μου κάνει άπειρο uh, συν 5. Μου κάνει άπειρο, Επομένω, δεν είναι μικρότερο από το 5. Πάω στη δεύτερη επανάληψη. V3, V2, μου κάνει επίσης uh, Άπειρο μειο 10, άπειρο. V4V3 5 συν 3 μου κάνει 8, το οποίο είναι μικρότερο από το συνάπειρο, απομένω αλλάζω το συνάπειρο σε 8. V1V4 0 συν 5, 5 παραμένει. V2V1 άπειρο συν 4 μου κάνει 0 και V2V4 άπειρο συν 5 είναι μεγαλύτερο από το 5. Πάω τρίτη επανάληψη. Ξεκινάω με το V3V2. 8 α, μείον 10 μου κάνει μείον 2. Το οποίο είναι μικρότερο από το συνάπειρο. Στη συνέχεια V4V3. 5 συν 3 μου κάνει 8. Δεν αλλάζει. V1V4. V1V4. 0 συν 5 είναι ήδη 5, το V4 πινός δεν αλλάζει. V2, V1, V2, V1, μείον 2, συν 4 μου κάνει 2, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 0, επομένως δεν αλλάζει. Και V2, V4, μείον 2, συν 5 μου κάνει 3, που είναι μικρότερο από το 5, επομένως το V4 αλλάζει. Έχω κάνει και τις τρεις επαναλήψεις και αυτή είναι η λύση που μου δίνει ο αλγόριθμος Μπέλμαν Φόρτ. Το πρόβλημα όμω είναι ότι εδώ έχω πλέον έναν κύκλο που σχηματίζεται από μη αρνητικά βάρη. Βλέπετε εδώ, έχω το V2, V4, V3. Έχω το V2, V4, V3, και V3, V2. Τι σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θα κάνω μία επανάληψη, επειδή έχω εδώ 5, εδώ 3, που είναι μικρότερα από το 10, κάθε φορά λοιπόν, σε κάθε επανάληψη, θα αλλάζουν συνέχεια τα labels. Επομένως, δεν μπορώ να βρω τα συντομότερα μονοπάτια, γιατί υπάρχει αρνητικός κύκλος. Αν δηλαδή συνεχίσω σε μία τετάρτη επανάληψη, αν το εφαρμόσω και πάλι, V3, V2 θα μου κάνει 8 α, μείον 10, μου κάνει μείον 2. Στη συνέχεια, V4, V3, 3 συν 3, βλέπετε, μου κάνει 6, το οποίο είναι μικρότερο από το 8. Στη συνέχεια, V1, V4 θα μου κάνει 0 συν 5, οκ, okay, είναι μεγαλύτερο. Και V2, V1 είναι μείον 2 συν 4, μου κάνει 2 είναι μεγαλύτερα το 0. V2, V4, μείον 2, συν 5, μου κάνει 3. Αν κάνω ακόμα μια επανάληψη, τότε θα δω ότι V3, V2, 6, μείον 10, μου κάνει μείον 4, επομένως και πάλι θα αλλάξει, ενώ δεν θα έπρεπε το V2. β 4 V3, V2, V4, V3, 3 συν 3 κάνει 6, δεν αλλάζει. Β1 β4. 0 συν 5 είναι μεγαλύτερο από το 3 που έχει ήδη. Β2 β1. Β2 είναι μείον 4. Β1 είναι 0. Επομένω, μείον 4 συν 4 μου κάνει 0, δεν αλλάζει. Β2 β4. μείον 4 συν 5 μου κάνει 0. 1. Επομένω και το V4 θα γίνει 1. Και αν συνεχίσουν να το εφαρμόζουν, θα δείτε ότι θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Επομένω, ο αλγόριθμο Bellman Ford χρησιμοποιεί δυναμικό προγραμματισμό. Δηλαδή, εξετάζει κάθε φορά όλε τι λύσει και επιλέγει τη βέλτιστη. Ω είσοδο δέχεται ένα ζυγισμένο γράφο με η είναι οι ημιακμέ και οι κορυφέ, e, 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 με αρνητικά βάρη, αλλά δεν πρέπει να έχει αρνητικούς κύκλους. Τα συντομότερα μονοπάτια τα επιστρέφει ο αλγόριθμος από την κορυφή V προς όλες τις άλλες κορυφές όπως και ο Dijkstra. Είναι δηλαδή one to all. Ή επιστρέφει την ένδειξη ότι υπάρχει αρνητικός κύκλος. Αλγοριθμικά αυτό το εντοπίζουμε εύκολα αν εφαρμόσουμε ακόμα μία επανάληψη μετά από τις τρεις επαναλήψεις που ορίζει ο αλγόριθμος και διαπιστώσουμε ότι κάποιο από τα labels των κορυφών, από τα κόστη των κορυφών, αλλάζει. Αν αλλάζει έστω και ένα, είναι ένδειξη ότι υπάρχει αρνητικός κύκλος και μας το επιστρέφει αυτό ο αλγόριθμος και προφανώς σταματάει την επεξεργασία. Αν δούμε τώρα και τον ψευδοκώδικα του αλγόριθμου Belmont-Ford, θα δούμε ότι αρχικά αρχικοποιούμε το γράφο για κάθε κορυφή που βρίσκεται στο σύνολο κορυφών του γράφου αρχικοποιούμε την απόσταση του V την απόσταση που έχει η κορυφή σε συνάπειρο. όλες δηλαδή οι κορυφές έχουν το βάρος συνάπειρο και, έχουν, και δεν έχουν κάποιον προηγούμενο κόμβο εκτός από τον αρχικό κόμβο που έχει τιμή 0. Στη συνέχεια, για κάθε κόμβο και για κάθε κορυφή εξετάζουμε το βάρος που έχουν και ακολουθούμε τον ίδιο τύπο αν το κόστος που έχει ήδη η U συν το weight, το βάρος της ακμής είναι μικρότερο από το κόστος που έχει η α, κορυφή V τότε το κόστος της κορυφής V γίνεται όσο το κόστος της κορυφής U συν το κόστος της ακμής, το κόστος της μετάβασης. Και αντίστοιχα ο προηγούμενος κόμβος είναι ο U για τη V. Στη συνέχεια για κάθε ακμή U,V εξετάζουμε και πάλι αν το κόστος U συν W είναι μικρότερο από το V προκειμένου να δούμε αν ο κόστος, αν το γράφος περιέχει έστω και έναν μη, έστω και έναν αρνητικό κύκλο. Δηλαδή αφού εξετάσουμε όλους τους κόμβους και όλες τις ακμές θα δούμε αν υπάρχει κάποιος αρνητικός κύκλος. Ποιο είναι τώρα, ποια είναι η πολυπλοκότητα αυτού του αλγόριθμου βλέπουμε ότι έχει N κορυφές και M ακμές. Απορώ γιατί θέλω να γράφω. Καλύτερα να τα λέω γιατί με τον τρόπο που τα γράφω. Διαπιστώνουμε ότι εδώ έχουμε μία for όπου θα προσπελάσουμε όλες τις κορυφές, άρα η πολυπλοκότητα είναι όμικρον του εδώ έχουμε για κάθε κορυφή θα εξετάσουμε όλες τις ακμές. Άρα λοιπόν έχουμε, είπαμε, ε, όσες είναι οι κορυφές πλήν 1. Επί το σύνολο των ακμών. Επιμένως η πολυπλοκότητα είναι, o επί, ε, το, είναι το O, N, επί μη. Και στο τέλος θα εξετάσουμε ξανά όλες τις ακμές μία φορά για να δούμε αν περιέχει έστω και έναν αρνητικό κύκλο. Επομένω είναι OM. Επομένω η χειρότερη περίπτωση, αυτή που λαμβάνουμε υπόψη, είναι ONPM. -E η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου Bellman Ford είναι ONEPM. Ω άσκηση τώρα να εφαρμοστεί ο Bellman Ford στο γράφο του σχήματος που βλέπετε, εξετάζοντας όλες τις ακμές με τη σειρά που σας δίνεται, SA, SG, AE, BA κτλ. Αυτό σα το δίνω έτσι για να χρησιμοποιήσουμε τη διαλύση, γιατί δεν έχει καμία σημασία η σειρά που θα ακολουθήσετε τις ακμές και τις κορυφές ξεκινώντας από τον S προς τις υπόλοιπες. Επομένως, κάνετε αυτή την άσκηση και μου τη στέλνετε.